Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λιάσκο. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λιάσκο. Είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μαντουδίου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα σας. Καλό μήνα, αντιδήμαρχε. Σε όλη την Εύβοια. Επίσης, καλημέρα σας. Τι συμβαίνει στο Μαντούδι, πώς είναι η περιοχή αυτή τη στιγμή, τι χρειάζεστε, ποια είναι η κατάσταση, τι καταγράφετε? Η κατάσταση είναι τώρα αυτή τη στιγμή να διορθώσουμε τους δρόμους να μπορούν να έχουν προσβάσεις όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα, έχουμε φέρει και του στρατού, γιατί είναι πάρα πολλές οι ζημιές σε όλο το Δήμο μας. Και ό,τι μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας που λέμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, σοβαρό ερώτημα θέλω να σας θέσω, γιατί μας απασχόλησε και χθες εντόνως το τώρα μαζί. Τα αντιπλημμυρικά έγιναν σε τι ποσοστό? Τα αντιπλημμυρικά από το Δήμο μας είχαν γίνει και το δασαρχείο που είχε επιχειρήσει σε πολλές μεριές και στα χωριά. Στο 100% είχαν γίνει, γιατί στα πλάνα που έχουμε δει από τους δημοσιογράφους του Open που έφτασαν στην Εύβοια, είδαμε τα καμένα δέντρα να είναι εκείνα που δημιούργησαν και το πρόβλημα. Δεν ήταν μόνο στα καμένα δέντρα, και στο υγιές δάσος, όπως να σας πω, περιοχές Βλαχιά, Πύλη, Προκόπη, Μαντουδί, που δεν έχει καεί το δάσος. Ήταν πάρα πολύ το όγκος νερού, ό,τι και αντιπλημμυρικό να ήταν. Δεν μπορούσε να πάρει αυτό το νερό. Ήταν πολύ, πάρα πολύ το νερό. Στο ερώτημά μου μπορείτε όμως να απαντήσετε. Είχαν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά στο 100%. Υπήρχαν περιοχές όπως επί παραδείγματι οι Γούβες που δεν έγινε τίποτα. Οι Γούβες είναι σε άλλο Δήμο, δεν είναι σε εμάς. Σε εσάς όμως λέω, σε εσάς, στην Αγία Άννα, είχαν γίνει στο 100% τα αντιπλημμυρικά? Όχι, τα αντιπλημμυρικά δεν είχαν γίνει στο 100%. Όπως παραδείγματος χάρη στο Μετόχι, στο διπλανό χωριό από εκεί που μένω εγώ, δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο, γιατί λόγω χρημάτων ο εργολάβος σταμάτησε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν ήταν και στην αρμοδιότητά μας. Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Λιάσκο, είστε ξεκάθαρος και έχουμε βγάλει τα συμπερασματά μας. Δεν αφορά σας προσωπικά. Ευχόμαστε γρήγορη αποκατάσταση και να επανέλθει η γαλήνη και κανονικότητα όσο γίνεται, κύριε Λιάσκο.